θέατρο του Θεού Κυκλάδων, Λευτέρης Βογιατζής, ανεβαίνει στη διασκευή το βιβλίο του Παντελή Μπουκάλα με τίτλο «Το αίμα της αγάπης. Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποιήση». Ο τίτλος του θεατρικού είναι το ίδιο εύγλωτος με το βιβλίο. «Το σφαγείο του έρωτα». Έχουμε τη χαρά να συζητάμε και με τον σκηνοθέτη και με τον συγγραφέα και η πρώτη μου ερώτηση είναι φυσιολογική, αφού έχουμε δει την παράσταση, και είναι η εξής. Είναι τελικά ο έρωτας μία αιματηρή υπόθεση? Θέλουμε και στους δυο σας. Αιματηρή είναι, απλώς πολλές τις περισσότερες περιπτώσεις το αίμα είναι, μένει στο επίπεδο της μεταφοράς και όχι δεν περνάει στο επίπεδο της κυριολεξίας. Όταν περνάει στο επίπεδο της κυριολεξίας, τότε ο έρωτας είναι νοθευμένος, έχει διαστραφεί προς αντιανθρώπινες πλέον συμπεριφορές και δράσεις, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειονότητα έχουν πρωταγωνιστεί ήρωα, θήτη, τον άνδρα και θύμα, τη γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή από 12χρονη όπως παραδίδεται στα δημοτικά τραγούδια μέχρι 40χρονη ή αν πρόκειται για τη μάνα μέχρι και πολλών δεκαετιών. Γιατί οι νόρμες που επιβάλλει η πατριαρχική κοινωνία, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει να υπάρχει μερικές χιλιετίες και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, υπαγορεύει τους δικούς της κανόνες και τους δικούς της ρόλους. Ο ρόλος του άντρα είναι να είναι ευέξαπτος, να θεωρεί ότι απειλείται πάντα από τη γυναίκα, η οποία είναι ενδοτική στην απιστία, ιδίως αν είναι όμορφη. Άρα η τιμή πρέπει να προστατευτεί, είτε για τη σύζυγο πρόκειται, είτε για την αδερφή, είτε για τη μάνα ακόμα, γιατί υπάρχουν και τέτοια τραγούδια δημοτικά. Και η τιμή ξεπλένεται με έναν και μόνο τρόπο, με αίμα. Άρα γυρνάμε στο ότι ο διεστραμμένος έρωτας, ο χαλασμένος έρωτας δηλαδή, φορτώνει στον άντρα τον ρόλο που πρέπει να παίξει και έρχεται το αίμα ακατάσχετο. Πέρα από τις ψυχολογικές αιτίες των φωνικών, ας πούμε, υπάρχουν και κοινωνικές αιτίες. Το λέω, είναι οι ρόλοι υπαγορευμένοι. Είναι οι ρόλοι που είναι υπαγορευμένοι από την ίδια την κοινωνία. Είναι εντελώς χαρακτηριστικό το τραγούδι της Ανδρονίκης, όπου η γυναίκα θύμα έχει... Αλλάζει, το όνομά της αλλάζει ανάλογα με το σε ποια περιφέρεια της Ελλάδας βρισκόμαστε ή σε ποια πόλη. Από την Πάτρα που ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο περιστατικό και είναι το όνομα Αντρονίκη, για να φτάσουμε στο Πεφρονία, Φευρονία, Ελένη, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ενώ το όνομα του αδερφού που την σκοτώνει, επειδή τι έκανε, το απλούστατο, μπήκε στη νέα κοινωνία, δηλαδή πήγε στο καφενείο σαν άνθρωπος και αυτή, με τον αγαπητικό της να πιει ένα καφέ και να παίξει και τάβλη. Ή χαρτιά και ένα αργυλέ. Δεν έκανε τίποτε. Άλλαξε ρούχα, δηλαδή προσπάθησε να ενσωματωθεί στην καινούρια κοινωνική κατάσταση, να διεκδικήσει ένα ρόλο διαφορετικό από τον ρόλο που τη είχαν απαγορεύσει. Αυτό τότε και εποχή είναι περίπου. Λέμε ότι είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα τελευταία καλά δημοτικά τραγούδια, γιατί έρχεται κατευθείαν από τον κόσμο των παραλογών, που είναι ο πιο σκληρός κόσμος, ο αιματηρότατος κόσμος αυτός. Το όνομα του αδερφού αδελφοκτόνου είναι σταθερό, είναι Βαγγέλης όλες τις παραλλαγές του τραγουδιού ανά την Ελλάδα, διότι ο ρόλος είναι ένας και ο αυτός για όλη την Ελλάδα. Τα θύματα, το όνομα του θύματος αλλάζει, γιατί όλες οι αδερφές, τότε τουλάχιστον, και εν μέρη ακόμα σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, έπρεπε να υπακούν σε αυτόν τον κανόνα και ο αδερφός έπρεπε να ανταποκρίνεται σε αυτό που η κοινωνία του φόρτωνε σαν ρόλο. Έχεις κάνει έρευνα πάνω στο δημοτικό τραγούδι και αν έχω καταλάβει καλά, αυτός είναι ο δεύτερος τόμος. Η σημερινή παράσταση, η παράσταση που έφτιαξε ο Θοδωρής με μεγάλη επινοητικότητα, ευρηματικότητα και με φοβερή συμπαράσταση και εργασιακή αλληλεγγύη, να το πω έτσι, από όλους τους συντελεστές. Είναι εξαιρετικό πως φτιάξανε μια ανθρώπινη ομάδα και πως ο ένας υποστήριξε τον άλλον, πως δοθήκανε δηλαδή σε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Βασίζεται στο δεύτερο τόμο της σειράς που έχω ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια. Ο τίτλος του είναι, όπως τον προανέφερες, το αίμα της αγάπης.
Η σειρά έχει φτάσει ήδη στον τέταρτο τόμο που κυκλοφόρησε φέτος. Ναι, προϋποθέτουν αυτές οι δουλειές μια συνεχή έρευνα και μια επιμονή αναζήτησης υλικού πρώτης ύλης σε όσο το δυνατόν περισσότερες συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Γιατί αν μείνουμε περιορισμένοι στους καθιερωμένους τίτλους, στον Νικόλαο Πολίτη, στην Ακαδημία, στον Ιωάννου και σε δύο-τρεις άλλους τίτλους, έχουμε στο μυαλό μας θα μείνει η γνώση μας είναι μικρή, γιατί η γεύση μας είναι μικρή. Θα γευτούμε μόνο το 10% της απέραντης έκταση του δημοτικού τραγουδιού και δεν θα έχουμε πλήρη εικόνα, άρα δεν θα έχουμε και σωστή γνώμη. Γι' αυτό και προσπαθώ να ξανοίγουμε σε όλες τις εκδόσεις από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, γιατί ακόμα συνεχίζουν κάποιοι να εκδίδουν δημοτικά τραγούδια. Εντάξει, δεν θα πάψει ποτέ να βλέπουμε στον τίτλο τραγούδια της, του τάδε χωριού ή του τάδε νομού και να θεωρούν ότι είναι αποκλειστικά του νομού αυτού. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει αυτό. Τα περισσότερα τραγούδια είναι πια πανελλαδικά. Για πολύ λίγα δημοτικά μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τόπο γένεσης και τον χρόνο γένεσης. Ελάχιστα είναι αυτά. Η Ανδρονίκη που είπαμε έχει ένα συγκεκριμένο τόπο γένεσης, αλλά από εκεί και πέρα ξακρινώθηκε σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, δηλαδή παντού όπου μιλιέται η ελληνική γλώσσα ή μιλιότανε. Η έρευνα του δημοτικού τραγουδιού δεν σταματάει ποτέ. Είσαι υποχρεωμένος να είσαι διαρκώς μαθητής. Γιατί πέφτεις από έκπληξη σε έκπληξη. Και αυτό είναι εγωιτευτικό. Πέφτεις τώρα το σκηνοθέτη, γιατί το έργο που όπως το είδαμε γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί και με το σήμερα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν δικό σου έβριμα, δηλαδή το ακούσαμε κομμάτια γνωστά από τον Nick Cave μέχρι του John Lennon κομμάτια. Ήταν δικό σου έβριμα ή αυτή η προσθήκη. Πρώτα απ' όλα το θέατρο είναι μια τέχνη που πρέπει να γίνεται σήμερα. Γίνεται σήμερα. Εμείς αποφασίσαμε με την ομάδα αυτή που δουλέψαμε πάρα πολύ το τελευταίο έτσι, τετράμινο, πεντάμινο, γιατί οι πρόβες ήταν λιγότερες, αλλά δουλεύοντας το κείμενο με την Ελένη Τιστρούλια και τον Ανδρέα Ανδρέου, πρέπει να πω όμως κάτι, ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με τις γυναικοκτονίες, που δεν ήταν η σκέψη μας επειδή συμβαίνουν αυτά να ανεβάσουν μια παράσταση. Σήμερα για τις γυναικοκτονίες, ναι, σήμερα μιλάς. Ναι, ναι, αυτές. Αυτό που εμένα τουλάχιστον με παρακίνησε και έτσι έμπλεξα στο παιχνίδι αυτό και τους συνεργάτες μου ήταν η μελέτη του Παντελή. Αυτή η σπουδαία δουλειά, η μνημειώδη δουλειά αυτή που έχει καταθέσει και καταθέτει και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτό, γιατί είναι μια δουλειά που δεν γίνεται εύκολα και όχι τώρα επειδή είναι δίπλα μου, το λέω αυτό γι' αυτό. Αυτό λοιπόν πήραμε ουσιαστικά για το θέατρο που είναι μια τέχνη λίγο διαφορετική από τη γραφή. Η γραφή με έναν τρόπο μπορεί να είναι και εχθρική για μια θεατρική παράσταση και γενικότερα. Το θέατρο πρέπει να ξέρεις γράμματα αλλά να μην φαίνονται. Γιατί αν φαίνονται πραγματικά είναι προβληματικές οι προσπάθειές μας. Ή τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Βρήκαμε λοιπόν, πήραμε αυτές τις καλωσιές, τις παραλογές, τα κείμενα τα ενδιάμεσα που είχε ο Παντελής. Ήταν δηλαδή, πώς να το πω, καταρχάς, λόγια οικοδομής. Και έτσι, ας πούμε, χτίσαμε μέσα, συνομιλώντας με άλλα κείμενα αυτά που είδατε και με τραγούδια. Τραγούδια όχι οπωσδήποτε ελληνικά, ενός άλλου ρεπερτορίου, που όμως συνομιλούν με έναν τρόπο με τα γεγονότα. Έτσι. Είτε είναι ο Κεβ, είτε είναι ο Τζον Λένον, είτε ακόμα και ο Κουρτουβάιλ. Αυτά. Ο Κουρτουβάιλ, ναι. Ναι, που είναι και επίκαιρο τώρα και λόγω του πολέμου, ότι μιλούσε με τον στρατιώτη που γυρίζει από τη Ρωσία. Ακριβώς. Και όταν το ξεκινήσαμε, δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, ναι, ακόμα. Α. Θέλω να πω. Όχι. Ούτε 4 μήνες. Όχι, θέλω να πω. Δεν υπάρχει κάτι υστερόβουλο. Δηλαδή, ήταν για να είμαστε λίγο ειλικρινείς απέναντι σε αυτό που κάνουμε και μάλλον γι' αυτό μας γυρίζει και πολλαπλάσιο ίσως, τουλάχιστον εμένα και τους συνεργάτες μου, μετά τους γοήτευσε η δουλειά του Παντελή. Mm-hmm. Μετά σιγά σιγά η δουλειά του Παντελή για να ανέβει στο θέατρο χρειαζόταν το άλλο χτίσιμο. Αυτό είναι μια άλλη εργασία που την ξέρουν οι άνθρωποι του θέατρου. Mm-hmm. Δεν επιτυγχάνουμε πάντα. Αλλά εμείς δεν ξεκινάμε, δεν προσπαθούμε για να επιτύχουμε, ούτε επιμένουμε για να επιτύχουμε. Είναι μια άλλη διαδικασία.
Λοιπόν, είναι πανάρχιο εξάλλου αυτό, δεν είναι και κάτι καινούριο. Έτσι λοιπόν, δουλέψαμε το κείμενο αυτό μαζί με τον Ανθίασο εξαιρετικό. Είδατε σήμερα τρεις σπουδαίους ηθοποιούς και τρεις σπουδαίους μουσικούς. Συνεργάτες. Να το πούμε αυτό, ναι, η μουσική, ναι, ήταν εξαιρετική. Όλοι, και πέρα όλοι. Και ηθοποιοί, και ηθοποιοί που ακόμα πιο καλύτεροι, μέλλον να πω. Γιατί είχαν. Ναι, 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 ναι. Η μουσική. Είναι το μουσικό αυτό σχήμα, είναι, υπάρχει. Είναι, θα σας πω, θα σας πω. Θέλω να πω, η μουσική είναι μια τέχνη εκμαυλιστική. Ναι, βέβαια. Μπορεί εύκολα να ξεγελάσει η μουσική. Ενώ ο ηθοποιός με το κείμενο, όταν λέει ο ηθοποιός μια παραλογή επάνω που λέει βγάλε το μαντίλι σου να δω τον άσπρο σου λαιμό. Και το λέει εξαιρετικά ο Μιχάλης αυτό. Θέλω να πω, είναι μόνο ενώπιος ενώπιος, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει αναπιαστεί από πουθενά. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να πει τα λόγια αυτά που έρχονται από πολύ βαθιά και είναι, και τα λόγια αυτά είναι σαν τους γερανούς του Ιβίκου. Έρχονται από, θέλουν να δείξουν το δολοφόνο. Αυτά τα κείμενα που πολύ σοφά λέει ο Παντελής ότι είναι γραμμένα από γυναίκες κατά 80%. Κατά 80% είναι φτιαγμένα, ναι, από γυναίκες. Τα τραγούδια αυτά. Τα γενικά τα δημοτικά τραγούδια είναι το βασίλειο της γυναικός, σύμφωνα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το ξέρω. Με τον Στίλμωνα Κυριακή. Ναι, μπορούμε να το υποθέσουμε γιατί συμβαίνει. Γενικά για το δημοτικό τραγούδι, μόνο γυναίκα θα ασχοληθεί να φτιάξει τα χταρίσματα, τα νουρίσματα, μόνο γυναίκα θα μυρολογήσει τον άντρα της, μόνο γυναίκα θα κλάψει ή θα νοσταλγήσει τον ξενιδεμένο άντρα της. Ο άντρας είναι στον πόλεμο ή και σαν μισθοφόρη ή είναι στο βουνό ή είναι στον κάμπο, δεν θα ασχοληθεί, η δουλειά δεν το επιτρέπει. Θα διασκεδάσει ακούγοντας τραγούδια. Οι περιηγητές ήδη από το 18ο και νωρίτερα έφταναν στην Ελλάδα, έκπληκτοι μιλούσαν για αυτόν τον λαό που ήταν σκλαβωμένος, που είχε μάλλον βρει στη συνεχή δημιουργία τραγουδιών έναν τρόπο να ξεσκάει, για να το πούμε απλά. Έφτιαχναν τραγούδια και τα έπαιζαν, τα τραγουδούσαν και τα χόρευαν για κάθε περίσταση του βίου. Έτσι μας λένε πολύ απλά. Και πότε, όταν είχαν σαν εχθρό τους τις απαγορεύσεις από την πλευρά της Οθωμανικής τυραννίας, αλλά είχαν και τις απαγορεύσεις της ίδιας της Εκκλησίας. Mm-hmm. Η Εκκλησία με κορυφαίους εκπροσώπους της κατηγορούσε τα δημοτικά τραγούδια, ιδίως τα ερωτικά, ως τραγούδια πορνικά, εκμαυλιστικά, όπως είπε προηγουμένως για τη μουσική ο Θοδωρής, τα δε μουσικά όργανα, τα λαϊκά μουσικά όργανα, ως όργανα του διαβόλου. Και καταριόνταν οι Άγιοι μας πατέρες, όχι όλοι, οι παπάδες στο Κουτσοχώρι φυσικά και θα χορεύανε, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, διότι αλλιώς δεν θα ήταν μέλος της κοινωνίας, μέλος της μικρομάδας του χωριού. Οι δεσποτάδες όμως, επειδή θέλαν να τα έχουν και καλά με τη μεγάλη εξουσία, με τη μεγάλη πύλη, απαγόρευαν τα δημοτικά τραγούδια. Όπως ξέρουμε όμως στην Ελλάδα, το να θρησκεύεσαι είναι πολύ περισσότερο ελεύθερο από ότι να είναι για έναν καθολικό, για έναν μουσουλμάνο κτλ. Ακόμα και σήμερα ξέρουμε πώς θρησκευόμαστε. Υπάρχουν ένα σωρό δημοτικά τραγούδια που καθαρά ομολογούν ότι εγώ δεν πάω στην εκκλησία. Αν πάω στην εκκλησία δεν πάω για να λιάσω, πάω για το κορίτσι μου για να το καλοπιάσω. Υπέροχα πράγματα. Ή θα φιλήσω το λαιμό σου σαν να φιλώ τον Τίμιο Σταυρό. Εξαιρετικές εικόνες, προκλητικές εικόνες βέβαια, έτσι. Έχουμε τα σατυρικά τραγούδια για τους καλογέρους, τους παπάδες, τις καλογριές που πετάνε τα ράσα και λένε «Σύρε σταυρέ μου στους ουρανούς και εγώ θα πάω με τα παλικάρια», λέει η καλόγρια που ακούει το νυχτερινό τραγουδιστή, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά έχουμε και αυτά τα χαριτωμένα που με τον τρόπο του πειράγματος, του τσαχμίνικου πειράγματος, σου λένε «Εντάξει, θα έρθω στην εκκλησία». Η εκκλησία για μένα είναι και λίγο αγορά. Είναι ο Δήμος εκεί και εγώ θέλω να συναντηθώ και να ερωτοτροπήσω και με στην εκκλησία. Άρα και τα τραγούδια, τα δημοτικά που περιγράφουν φόνους γυναικών, είναι γραμμένα από γυναίκες. Φτιαγμένα, να λέμε πάντα. Δεν το είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι, ναι, είναι άρα φτιαγμένα. Υπάρχει ένα κρυμμένο μήνυμα, ίσως καμιά κρυμμένη κριτική ή όχι. Δεν είναι κρυμμένη. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι μαρτυρίες τους για το τι συμβαίνει. Το δημοτικό τραγούδι δεν λογοκρίνει την κοινωνική πραγματικότητα. Εφόσον συμβαίνει κάτι, θα το τραγουδήσω για να το μάθουν και παραπέρα. Δεν θα πω στον άντρα μη σκοτώνει τη γυναίκα, δεν έχουν διδακτικό χαρακτήρα, όμως και μόνο που θα ιστορίσω μία βίαιη δολοφονία και μία παντελώς άδικη δολοφονία, όπως στην περίπτωση του Μενούση, του διαβόητου Μενούση, ο οποίος δολοφονεί χωρίς να υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος,
θα μαθευτεί ότι οι γυναίκες είναι αναλώσιμα, είναι θύματα, είτε φταίνε είτε δεν φταίνε. Φταίνε με την έννοια του απατούν τον σύζυγο ή δεν τον απατούν. Οι γυναίκες που στα χρόνια της τοκοκρατίας που φτιάχτηκαν τα περισσότερα ή πολλά πάρα πολλά από τα δημοτικά μας τραγούδια ήταν πράγματι στην απόλυτη διάθεση του Τούρκου Αφέντη και των κοτσαμπάσιδων που είχαν σχέσεις με την τουρκική εξουσία. Μην ξεχνάμε και ότι πολλοί από τους δικούς μας, τους Έλληνες, τους Ρωμιούς Χριστιανούς, ενέδωσαν στον πειρασμό να γίνουν μουσουλμάνοι για ένα και μόνο λόγο, για να έχουν χαρέμι, το δικαίωμα στο χαρέμι. Αυτό ήδη από τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, στη Μικρά Ασία. Άρχισε δηλαδή το πέρασμα στην άλλη θρησκεία, το οικειοθελές, για την ειδονή του χαρεμιού. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πάντως, πάλι σε σένα, η ερώτηση είναι πώς βλέπεις διαχρονικά αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, σήμερα, ποια είναι η αναλογία με τα τραγούδια τα δημοτικά της τότερης εποχής? Αναλογία με ποια? Δηλαδή, αν υπάρχει αναλογία, αν έχει προοδεύσει ο κόσμος με την έννοια, ξέρεις, τη σημαντική μιλάω, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πόσο έχουν αλλάξει? Προφανώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν εξελίσσεται, όπως ξέρεις, συνεχίζει μέσα στην τέχνη. Δηλαδή, νομίζω, γιατί αυτό μου πέφτει λόγος να πω εγώ. Και σταματήσαμε μιλώντας για τα παιδιά που συνεργαστήκαμε για να γίνει αυτή η παράσταση και πρέπει να το συνδέσουμε, να πούμε για αυτούς, γιατί είναι μια ομάδα συγκεκριμένη. Είτε είναι ο μουσικός που είναι ο Φώτης ο Σιώτας, και άρα είναι τα παιδιά που δούλεψαν ο Τάσος ο Μησυρλής, που είναι ένας τσελίστας σημαντικός, ή τα παιδιά τα νεότερα που είναι μέσα στο. Η Ελένη Στρούλια που κάνει τα σκηνικά από τα τόσο εφάνταστα και σημαντικά, ή η Ματίνα η Μέγκλα που έκανε τα κοστούμια που και αυτά είχαν το λόγο τους. Τώρα, εγώ θέλω να πω ότι εμείς δεν κάναμε την παράσταση αυτή επειδή, και θέλω να το πω με εμφατικό τόνο αυτό, επειδή συμβαίνουν οι γυναικοκτονίες τώρα. Το λέω πάλι, εμάς το κίνητρο και η αφορμή και η αιτία εν τέλει, μπορώ να πω ότι ήταν, η αφορμή ήταν οι γυναικοκτονίες που συμβαίνει. Η αιτία ήταν ότι αυτή η μελέτη τη συγκεκριμένη που είχε κάνει το βιβλίο το συγκεκριμένο δηλαδή. Κατάλαβα. Αυτό δηλαδή μας ενεργοποίησε εμένα να ασχοληθώ και να μπλέξω και τα άλλα παιδιά, τα οποία έρθανε επίσης όρις. Όχι τόσο δηλαδή η επικαιροποίηση, όσο το ίδιο το βιβλίο και το υλικό του βιβλίου. Η επίκαιρη είναι αυτονόητη σε οποιαδήποτε εποχή και αν ανέβαινε αυτή η παράσταση. Ακριβώς. Διότι γυναικοκτονίες δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Και τώρα συμβαίνει. Και με τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκε μάλιστα στην Καβάλα. Ναι. Για τώρα μιλάτε, ναι. Ναι, ήταν μια τραγική. Μια ερώτηση ιστορική που έχει ενδιαφέρον. Σήμερα γίνονται γύρω στις 17-18 γυναικοκτονίες το χρόνο. Εκείνη την εποχή φαντάζομαι γινόντουσαν περισσότερες. Νομίζω, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Νομίζω ότι θα γίνονταν περισσότερες, όπως και τώρα γίνονται περισσότερες. Κάποιες δεν είναι στον κλειστό γεωγραφικό χώρο το δικό μας. Αν πάρουμε παγκοσμίως το τι συμβαίνει. Καλά, παγκοσμίως δεν τις συζητάμε. Ιδιαίτερα σε μουσουλμανικές χώρες όπου υπάρχει η Σαρία κλπ. Όχι μόνο. Και σε χώρες δυτικές κλπ. Δεν είναι μόνο. Η πρώτη μορφή γυναικοκτονίας είναι όταν το κορίτσι είναι ακόμα της κούνιας. Δηλαδή φρεσκογεννημένο. Δεν συνεχίζεται αυτή η παράδοση, αλλά για πολλές δεκαετίες, μέχρι και μετά τον πόλεμο, αν υπήρχε ήδη θηλυκό στο σπίτι, το σκοτώνανε για να μην... Το πνίγανε με το μαξιλάρι. Ήταν πολύ απλό. Πολύ απλό, ναι. Και κανένας, ενώ η κοινωνία, η μικροκοινωνία εγνώριζε, υπέθετε με σίγουρες πληροφορίες που λένε, δεν υπήρχε περίπτωση να τον καταγγείλει, διότι μοιράζονταν όλοι ένοχα μυστικά. Ακριβώς. Και τώρα ακόμα, όπως αποκρύπτονται οι αυτοκτονίες ώστε να μπορούμε να θάψουμε τον άνθρωπό μας μέσα στο νεκροταφείο και όχι έξω, ο αυτοκτονημένος δεν εισέρχεται, γιατί αμαρτάνει απέναντι στο μέγα δώρο που είναι η ζωή, έτσι βεβαίως επικαλύπτονται, αποσιωπώνται και γυναικοκτονίες με χιλιάδες τρόπους. Η κοινωνία έχει τους τρόπους της, τις μεθόδους της, να κρύβει την αρρώστια της, γιατί αυτή την αρρώστια της τη θεωρεί φυσικότητα. Το να δέρνεις τη γυναίκα σου είναι φυσικό πράγμα. Από κάποια στιγμή και πέρα, όταν ζεις σε μια εποχή που τα όπλα είναι κάτι της το ελεύθερο, δηλαδή σε βίαιες κοινωνίες έτσι, σε ένοπλες κοινωνίες έτσι κι αλλιώς, ναι, η σφαλιάρα μπορεί να γίνει χατζαριά.
ο πολιτισμός μας έχει περιλάβει, η γενίκευση της παιδείας μας έχει μάθει ότι ο πολιτισμός είναι να μην υπακούμε τα ένστικτά μας, δηλαδή να λογοκρίνουμε τα ένστικτά μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουν μειωθεί οι γυναικοκτονίες, εάν έχουν μειωθεί. Αλλά το θέμα είναι να ξεπεράσουμε αυτό το πολιτισμικό μοντέλο που υπάρχει για τόσες χιλιετίες, που θεωρεί φυσική τη βία απέναντι στις γυναίκες και φυσική την υποψία απέναντι στις γυναίκες. Δεν υπάρχουν, όλες είναι ίδιες οι γυναίκες. Ξέρουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι πολλές φορές έχουμε τραγουδήσει τραγούδια, λαϊκά τραγούδια, που καταδικάζουν τις γυναίκες, είτε είναι Τσιτσάνης είτε Καζατζίδης, στην γενική ανυποληψία, έτσι. Και στα λαϊκά και στα ρεμπέτικα. Ναι, αυτό λέω, λαϊκά, ρεμπέτικα και τα λοιπά. Και εμείς καμιά φορά τα τραγουδάμε. Εκείνη τη στιγμή που είμαστε σε παρέα και τα τραγουδάνε και οι γυναίκες, οι γυναίκες μας, οι φίλες μας και τα λοιπά. Αυτά τα τραγούδια δεν είναι τόσο αθώα τελικά. Δηλαδή το δηλητηριάκι πέφτει, είναι ο μυθριδατισμός που δουλεύει. Ας μιλήσουμε πάλι για την παράσταση. Ναι. Να πούμε και τα ονόματα των άλλων παιδιών. Ναι. Τους συντελεστές γενικώς της παράστασης. Και πόσο θα διαρκέσει? Η παράσταση αυτή θα διαρκέσει στις 22 Μαΐου. Θα παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με μια διπλή παράσταση, δηλαδή το Σάββατο. Είναι 12 παραστάσεις. Ίσως συνεχιστεί και μέχρι τέλος Μαΐου. Ο θείασος είναι η Άννα Ικαλατζίδου, η Μαρία Ιχάνου, ο Μιχάλης Οτιτόπουλος. Είναι ο Τάσος ο Μισηρλής. Είναι ο Δημήτρης ο Χατζηζήσης και η Αθηνά που ξέρετε τραγουδάει εξαιρετικά, την ακούσατε σήμερα. Τρομερή. Και θέλω να πω ότι η Ελένη Στρούλια, όπως είπαμε, σκηνογράφος, η δηματολόγος η Ματίνα η Μέγκλα, ο Φώτης ο Σιώτας και ο μικρός ο Ανδρέας ο Ανδρέου, που και αυτός είναι συνεργάτης στην δουλειά μας που κάναμε εδώ όλοι. Δουλέψαμε αρκετά καλά, δύσκολα, υπάρχει μια δυσκολία πάντα ξεκινώντας στο θέατρο. Γιατί ο καθένας έρχεται από το δικό του δρόμο, μέχρι να φτιαχτεί ένα κλίμα συγκεκριμένο, αυτό είναι το ζητούμενο. Το θέατρο είναι μια τέχνη που είναι πολύ δύσκολη, αλλά όταν τα καταφέρουμε γίνεται πολύ εύκολη. Εγώ ήθελα να πω ότι ο Θοδωρής μου έκανε την τιμή με τον οποίο ξεκίνησα τη σχέση μου με το θέατρο, όταν το 2005 μου παράγγειλε, ήταν στο Διπεθέα Αγρινίου τότε, και λόγω της μεσολογικής καταγωγής μου θεώρησε ότι είμαι ικανός να μεταφράσω Αγαμέμνονα του Εσχύλου. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει τα εισόδια μου, αυτά ήτανε, και μάλιστα έτυχε να είναι η παράσταση να παιχτεί και στο θέατρο το κοντινό στο χωριό μου, το αρχαίο των Ενιαδών. Ο Θοδωρής λοιπόν λέει ότι το βιβλίο μου, αυτό το συγκεκριμένο και μάλιστα τα συγκεκριμένα κεφάλαια που είναι υπό τον τίτλο «Το σφαγείο του έρωτα», το εξέλαβε ως δώρο. Αυτό το δώρο ο Θοδωρής και όλα τα παιδιά μαζί μου το επέστρεψαν πολλαπλασιασμένο. Και με τη μορφή της ευθύνης. Δηλαδή, ακόμα κι αν δεν είχα κόστησε να συνεχίσω μέχρι τους 12 τόμους, η αγάπη του Θοδωρή και των υπόλοιπων παιδιών και αυτό που παίρνω εγώ σαν χαράκι από τον κόσμο και τους θεατές, πραγματικά με υποχρεώνει να φτάσω στους 14 τόμους. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτά τα τραγούδια πριν γίνουν ανάγνωσμα ήταν ακρόαμα και θέαμα. Θέλω να πω, είναι παλιά ιστορία. Δηλαδή έβγαιναν στην πλατεία ή οπουδήποτε κάποιοι άνθρωποι και τα έπαιζαν, δηλαδή ήταν θέατρο. Αφενός και αφετέρου δεν είναι πληροφορίες, είναι εμπειρίες. Και η δυσκολία που είχαμε με τους ηθοποιούς είναι άλλο να πω μια πληροφορία και άλλο να πω μια εμπειρία. Η εμπειρία είναι μια δύσκολη ιστορία. Και αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι γραμμένα με αίμα και υπογεγραμμένα με αίμα, δηλαδή, θέλω να έχουν και δικαιώματα. Δεν είναι τα δικαιώματα που έχει ο συγγραφέας. Τα δικαιώματα αυτά είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός με αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, να τα αφηγηθείς μεν, αλλά η τέχνη της αφήγησης, επειδή είναι δύσκολη, πρέπει να αφήνεις τη μισή δουλειά στο θεατή. Δηλαδή, άμα τα πεις όλα, πάβει να είναι θέατρο. Είναι μια φιλολογική μελέτη, μια φιλολογική βραδιά, που οποία καλώς γίνονται, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το θέατρο. Δηλαδή, είναι ακριβώς το αντίθετο. Και ένας τρόπος που αυτά έχουν κακοπάθει πολλές φορές από εκπαιδευτικούς, από σπουδαίους ίσως, και φιλόλογους σπουδαίους και αυτά, είναι ότι τα αντιμετωπίζουν σαν κάτι
Δηλαδή, τετελεσμένο και πεθαμένο. Ναι, πεθαμένο. Ναι. Και έτσι εμείς αυτά, η αγωνία η δική μου τουλάχιστον, και ήμουνα και πάρα πολύ αγχωμένος στην αρχή, και, γιατί για να γίνει αυτό που βλέπετε, στην αρχή δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Και, αλλά δεν πρέπει να το δείχνεις στους συνεργάτες σου. Εγώ και λίμωνο. Από την άλλη μεριά όμως το θέατρο σου μαθαίνει κάτι να αμφιβάλλεις βαθιά, ότι έχεις μια ηθική υποχρέωση στην αμφιβολία. Δηλαδή, αυτό που είπε προηγουμένως και ο Παντελής, θυμάμαι κάποια στιγμή, ότι στα τουρκικά ο μαθητής, η μαθητής είναι λέγεται ατζαμής. Δηλαδή, ατζαμής, δηλαδή είναι μαθητής. Δηλαδή, είμαστε ατζαμίδες κάθε φορά. Δηλαδή, που λένε, δηλαδή κάνουμε μια μαθητεία συνεχόμενη. Δηλαδή, και εδώ σε αυτό, όταν δεν είχαμε ένα έργο συγκεκριμένο να πιστεύουμε, ας πούμε, το Τζόναθαν Μπόρκμαν ή το Θείο Βάνια, οπότε ξέρουμε πώς θα αποτύχουμε ή πώς θα. Εδώ δεν ξέρεις πώς θα αποτύχεις, πώς θα επιτύχεις. Και αυτό. Ήταν φοβερά δύσκολο. Πήραμε πείραμα. Πήραμε. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε, γιατί το οφείλαμε αφενός. Γιατί υπήρχε πραγματική συγκίνηση από όταν ξεκίνησαμε με τους βασικούς συνεργάτες. Είχαμε αγάπη προς το κείμενο. Γι' αυτό το είπα και εμφαντικά πριν. Είχαμε αγάπη προς το κείμενο που ήρθε στα χέρια μας. Γιατί αν δεν ήταν αυτό, δεν είναι ότι α, τώρα γίνονται γυναικοκτονίες, σας κάνουμε μια παράσταση γι' αυτό. Θα ήταν πολύ καιροσκοπικό και εμένα δεν θα μου άρεσε καθόλου. Ούτε για μένα. Ναι. Ούτε και των παιδιών. Ναι, ναι. Και δεν θα φτιάχνονταν αυτή η ομάδα. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι είναι απαγορευμένο από πολιτικούς λόγους, ναι, αν είναι πολιτικό το κείμενο που εν τέλει απαρτίστηκε με το δικό μου, τις καλωσίες τις δικές μου και όσα πολλά ευρηματικά πρόσθεσε ο Θοδωρής, η Ελένη και ο Ανδρέας, συσκεπτόμενοι, ας πούμε, γιατί το δικό μου, να το ξαναπούμε, είναι η σκαλωσιά, είναι ένα πολιτικό εν τέλει κείμενο, αλλά τον διεκδίκησε το χαρακτήρα αυτό και τον έφτιαξε, και φαίνεται ότι στα μάτια και στις κουβέντες των θεατών ότι τον κατέκτησε χωρίς να είναι, πώς να το πούμε, καταγγελτικό, ηθικολογικό ή τέτοιο. Γιατί αν ξέπεφτε σε τέτοια πράγματα, θα ήταν μια πλήρης αποτυχία που δεν θα μας ενδιέφερε. Θέλουμε να αποτυγχάνουμε ενδόξως, αν είναι να αποτυγχάνουμε. Δεν μας πειράζει. Να υπάρχει και λίγη χάρη στην αποτυχία μας. Όταν υπάρχει. Αν δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να επιτυγχάνουμε για να επιμένουμε. Όχι. Ούτε να ελπίζουμε για να προσπαθούμε. Είναι το να είσαι κατά βάθος αεκτζής. Ανοίγει στο έντεχνο, λαϊκό τραγούδι. Αυτό το έχει πει ο Γουλιέλμος της Οράγης όμως. Όχι εμείς. Αυτό το έντεχνο το είπε ο Φώτης. Ο Φώτης. Σας εύχομαι τα καλύτερα, γιατί το αξίζει πάρα πολύ η παράσταση. Ο κόσμος έφυγε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έτσι είδαμε και εμείς και χθες. Και πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά μας. Σήμερα και για μένα ήταν πολύ έτσι. Γιατί... Ξέρεις τι κουράγιο παίρνεις έτσι. Πολύ χαρά. Γιατί βλέπεις ανθρώπους που είναι και σε πράγματα δικά μας, δηλαδή γρεκικά. Γρεκικά. Γρεκορωμαϊκά. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς εσύ να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.